λίγο ήταν πολύ αναλαφρό. Αν δεν ήταν η Κατερίνα Καραμπάτου, παιδιά, το όμως, μάτια της ήταν πιο... Να σας πω και κάτι, δηλαδή όλοι μας δεν έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο. Να μην θέλουμε και κάποιος να μας έχει πιέσει. Γι' αυτό λέω, ήταν μια μικρή. Δηλαδή δεν, δεν πιστεύω ότι... Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί μερικές φορές να επέμβουν στον προσωπικό. Έχεις βιώσει τέτοιο πράγμα, δηλαδή να σε πιέσει κάποιος να κάνεις κάτι που δεν θες. Ναι. Ναι. Πρέπει να βγεις να πεις ότι ήταν σεξουαλική παρενόχληση. Εξαρτάται εσύ πώς το ένιωσες και μέχρι πού έφτασε όλο αυτό. Κι εγώ έχω τρομάξει, αλλά πρέπει να το λέμε. Δηλαδή ενώ ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει τύχει. Εντάξει, βάλει όρια. Σε πολλούς έχει τύχει να τους τύχει κάτι τέτοιο και να μην το θέλανε. Να ήταν έξω από τα νερά τους, έξω από την δική τους θέληση, ας πούμε. Μάλιστα. Να είχε ξεπεράσει τα όρια. Νομίζω ότι πάρα πολύ το έχουμε βιώσει αυτό. Ναι, αλλά έχεις ενδώσει σε κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Ναι, μα είναι. Δεν ενδίδει και κανένας όταν έχει υπόστη σεξουαλική παρενόχληση. Υπάρχουν κοπέλες που έχουμε ακούσει ότι έχουν ενδώσει γιατί έχουν φοβηθεί σε πιο νεαρή ηλικία. Αυτό είναι άλλο. Εξαρτάται πόσο σε στιγματίζει και σένα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν δεχτεί και άντρες έχουν δεχτεί κάτι τέτοιο το οποίο δεν ήταν σύμφωνες. Τώρα έτσι. Μπορώ να εξηγήσω μέσα στο μυαλό μου πολλές φορές που σε ακούω να μιλάς και στο γραφείο και εδώ για το workshop και για τις κοπέλες οι οποίες δουλεύουν τις μαθήτριες που είναι ανήλικες. Βέβαια. Για το πόσο σημαντικό είναι να έχουν κάποιο να τις προσέχει. Εννοείται. Τώρα να έχουν κάποιον δίπλα τους, γύρω τους, πάντα να τις προσέχει. Ειδικά σε αυτό το χώρο του modeling, στον χώρο της τηλεόρασης, γενικότερα στον χώρο του θεάματος. Υπάρχουν και σε άλλα επαγγέλματα αυτό, να μην παρεξηγηθούμε. Γνωστό πρόσωπο, ας πούμε, ή... Όχι, απαραίτητα. Όχι, και δεν ήταν και μία φορά. Α, παναλυμμένα. Είναι πράγματα, ρε παιδιά, που εντάξει, μπορεί να έχουν συμβεί, αλλά μπορεί να θέλουμε να τα ξεχάσουμε, να τα αφήσουμε πίσω μας. Τώρα, αν μπούμε στη διαδικασία όλοι μας να μοιραζόμαστε όλες μας τις εμπειρίες της ζωής μας, είναι πάρα πολύ, νομίζω, δεν χρειάζεται. Όλοι κατά κάποιο τρόπο χρειάζεται. Έχουν βιώσει κάτι τέτοιο. Έχεις μπει στη διαδικασία να πας τώρα και να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις, αυτό που είχες κάνει τότε. Όχι, όχι. Φεύγουμε. Πάμε στο νούμερο 6.